Το 2018 ξεκινήσαμε μια καινοτόμα λύση για να βοηθήσουμε τους merchants να διαχειριστούν καλύτερα τις αποστολές τους. Ιδιαίτερα όλους εκείνους που χρησιμοποιούσαν παραπάνω από μια εταιρεία courier. Από το 2018 μέχρι και σήμερα έχουμε καταφέρει να διασυνδεθούμε με πάνω από 1.000 ηλεκτρονικές πλατφόρμες, να διαχειριστούμε μερικά εκατομμύρια αποστολές και να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις είτε μικρομεσαίες είτε με leader της ελληνικής αγοράς. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα η οποία με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο διασυνδέει όλες τις πλατφόρμες e-commerce και ERP με τις εταιρείες courier της Ελλάδας, Κύπρου και του εξωτερικού. Με απότερο στόχο να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία της δημιουργίας των voucher, να έχουμε καλύτερο έλεγχο στις αντικαταβολές μας, να βελτιώσουμε τις επιστροφές μας και να τις μειώσουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και να προσφέρουμε ένα καλύτερο UI/UX στο κομμάτι του last mile. Καθώς όμως το e-commerce μεγαλώνει στην Ελλάδα, αναπτύσσουμε διάφορες λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους merchants να είναι up to date. Η επόμενη λύση στην οποία θέλουμε να βοηθήσουμε τους merchants είναι το κομμάτι του personalized marketing. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, οπότε θα μείνω πολύ λίγο στο τι ακριβώς είναι και τι ακριβώς κάνει. Με το personalized marketing αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι αντί να στείλουμε μια καμπάνια σε όλο μας το περιλογείο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια segments χρηστών, άρα να στείλω στον κάθε πελάτη μου αυτό ακριβώς που τον ενδιαφέρει. Αν λοιπόν έχω ένα πελάτη ο οποίος ψωνίζει t-shirt, ένα συγκεκριμένο μέγεθος, θα του στείλω μια καμπάνια για τα συγκεκριμένα t-shirt. Δεν θα του στείλω γενικότερα για ρούχα που έχω. Είναι μια μέθοδος η οποία είναι πλέον αποδειγμένη και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα, ένα σύστημα, το οποίο αυτοματοποιεί την όλη διαδικασία του να μπορέσω να στήσω αυτές τις καμπάνιες και να ομοδιοποιήσω τους χρήστες μου. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί να λειτουργώ πάρα πολλά διαφορετικά εργαλεία, τα οποία είναι εξειδικευμένα και απαιτούν πάρα πολύ γνώση από το προσωπικό μου ή από τις εταιρείες που συνεργάζομαι. Από μια τέτοια πλατφόρμα, αυτό που χρειάζομαι είναι να μπορεί να διασυνδεθεί με πολύ εύκολο τρόπο με το σύστημα που έχω το πελατολογιό μου, είτε είναι το CRM μου, είτε είναι η πλατφόρμα του e-commerce μου, και να μπορεί κατευθείαν να μου ανοίξει τα κανάλια επικοινωνίας όπως είναι το Viber, το WhatsApp, το RCS που αναμένεται να έρθει, τα email και οποιοδήποτε άλλο κανάλι επιλέγω να χρησιμοποιήσω. Με τελικό στόχο τι, να μπορέσω να δημιουργήσω τα group των χρηστών μου ανάλογα με τα customer figures που έχω στην επιχείρησή μου, να μπορέσω για παράδειγμα να ομαδοποιήσω χρήστες ανάλογα με το αν αγοράζουν συχνά από εμένα ή αν ήταν loyal πελάτες μου και ξαφνικά σταμάτησαν να είναι, τι ήδη αγοράζουν ή πού ακριβώς θέλω να τους κατευθύνω. Να μπορέσω να έχω φοβερά analytics σχετικά με τις καμπάνιες αυτές, με το ποιες αποδίδουν, οπότε να μπορώ να τις αναπροσαρμόζω και να ανατροφοδοτώ και οπότε να μπορώ να ξαναστέλνω επόμενες καμπάνιες στο ίδιο ή λίγο διαφορετικό κοινό. Σε ένα case study που κάναμε με ένα πελάτη μας, συγκρίναμε ποια ήταν η απόδοση μεταξύ της εφαρμογής μας και μιας κλασικής καμπάνιας email marketing. Το τρέξαμε με ένα πελάτη μας, τον Καντελίνα, ο οποίος φτιάχνει wax melts από προϊόντα σόγιας. Είναι αυτά τα ωραία αρωματικά που καίμε και μου σχοβαλέει ο χώρος μας. Είδαμε το εξής σε σχέση με το email marketing. Για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια καμπάνια με email, χρειαζόμασταν περίπου μισή ώρα και τις περισσότερες φορές στη συμβολή ενός γραφίστα. Μέσα από το περιβάλλον μας, ο πελάτης μπορούσε να δημιουργήσει τις καμπάνιες στο κοινό που ήθελε σε λιγότερα από 5 λεπτά. Καταφέραμε να έχουμε ένα ROI μεγαλύτερο από 900% και το open rate στις καμπάνιες του mobile marketing σε σχέση με το email ήταν το διπλάσιο. Πήγαμε από τα 30% στο 60%. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά και αυτή η πλατφόρμα είναι η ιδανική λύση για να μπορέσει ένας merchant να διαχειριστεί μόνος του τις καμπάνιες που θέλει να τρέξει στους πελάτες του για το mobile marketing ή ακόμα για κάποιο agency το οποίο θέλει να διαχειριστεί καλύτερα τους πελάτες του σε καλύτερο χρόνο και να τους προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες. Κλείνοντας, δεν θέλω να πω ότι ο πελάτης αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ απαιτητικός. Ένας λόγος που ο πελάτης είναι απαιτητικός είναι γιατί πλέον ψωνίζει και από καταστήματα εκτός Ελλάδας. Άρα λοιπόν οι ανταγωνιστές μας δεν είναι μόνο τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Ελλάδας, είναι και αυτά του εξωτερικού. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικό να έχουμε τέτοια εργαλεία στη φαρέτρα μας που θα μας βοηθήσουν να ανταγωνιστούμε επίσης ορίς όλα αυτά τα καταστήματα. Και αυτή είναι μια τέτοια εφαρμογή που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτησε και τον χρόνο, έτσι. Έσπασες ρεκόρ. Δηλαδή, ούτε pitching σε startup event να έκανες. Δηλαδή, πραγματικά. Οπότε, κάτω. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Γελάσε, είχα δίκιο όμως για το pitching. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ στον Νικό. Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι που το έχω απορία. Τώρα βγαίνει το δημοσιογραφικό μου. Εσείς κάνετε, ξεκινήσετε κάνοντας κάτι άλλο. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι του Last Mile. Του Last Mile. Να. Το οποίο, στο οποίο δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου. Είχαμε αναφερθεί πέρσι την προηγούμενη. Εντάξει, οκ. Okay. Σήμερα να πάμε κατευθείαν στο κομμάτι του Μάρκετ. Και αυτό είναι καινούριο. Υπάρχει συνδυασμός δηλαδή. Υπάρχει συνδυασμός. Δηλαδή, εκμεταλλεύεται όλα τα data που έχουμε έτσι κι αλλιώς από το κομμάτι του Last Mile. Άρα, ένας πελάτης ο οποίος χρησιμοποιεί και η κύρια πλατφόρμα του After Sales Pro μπορεί να έχει ακόμα καλύτερο segmentation, καλύτερο διαχωρισμό στους πελάτες του. Α, ή επίσης, ναι, αλλά αν κάποιος πελάτης χρησιμοποιεί μία από τις δύο λύσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ εύκολα και την άλλη. Με αυτήν την λογική, τα data είναι τα ίδια. Τα data είναι τα ίδια, ναι. Και αυτό μπορεί να ανοίξει μετά, μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ευκαιρίες, δηλαδή να πάτε σε ένα επίπεδο πιο κάτω, ενδεχομένως να προσφέρεις marketing, να κάνεις marketing πάνω στο last mile. Σκέφτομαι φωναχτά. Αλλά καλή ιδέα. Να προσφέρεις πολλές λύσεις, γιατί από τη στιγμή που έχεις όλα τα data συγκεντρωμένα, δεν υπάρχει κάποιο limit στο πώς μπορείς να κάνεις segment τους χρήστες σου και πώς μπορείς να τους στοχεύσεις. Άρα το κλειδί είναι τα data. Να. Αυτό που λέγει και πριν και οι υπόλοιποι ομιλητές. Α, έχει ερώτηση. Είδες. Απλώς όποιος ή όποια κάνει ερώτηση να λέει το όνομά του και από πού έρχεται. Αυτό μόνο. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Χριστόδουλος Ευτελής λέγομαι και είμαι από την εταιρεία Serinth. Ήθελα να ρωτήσω αν πέρα από το να συλλέγετε data, γράφετε κιόλας, να δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε connection, π.χ. λέτε με το Capital ή με την Endersoft ή με κάποια CRM. Μπορείτε και να γράψετε με το API, δηλαδή να στείλετε data ώστε να ενημερώσετε πίσω την υπάρχουσα βάση. Παραδείγματος χάρη, δεν είδα κιόλας αν έχετε συνεργασία με τα CRM της Microsoft. Ίσως πέρασε γρήγορα διαφάνεια και δεν το είδα. Συνεργαζόμαστε και με τη Microsoft. Απλά στη Microsoft είναι συνήθως πιο tailor-made για συνδέσεις, οπότε δεν είναι μια standard λύση η οποία συνδεόμαστε, είναι λίγο πιο customized. Αλλά έχουμε διασυνδεθεί και με τη Microsoft. Γράφουμε και στα ERP και σε εφαρμογές της e-commerce πίσω, και στο κομμάτι του after sales και στο κομμάτι του retention. Περισσότερο το αποτέλεσμα, δηλαδή στο κομμάτι του after sales, κατά πόσο παραδόθηκε η παραγγελία, αν είναι καλός πελάτης, κακός, πόσο γρήγορα παραδόθηκε. Στο κομμάτι του retention, ακόμα και το τι feedback μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή, ανοίγει τις καμπάνιες, δεν τις ανοίγει. Αλλά γράφουμε γενικότερα πίσω στις πλατφόρμες, είναι αμφίδρομη επικοινωνία. Επειδή τελείωσε γρήγορα, θα του δώσω δικαίωμα και για δεύτερη ερώτηση, αν υπάρχει κάποιος. Διαφορετικά, θα σε δω γύρω. Θα είμαι εδώ γύρω και σήμερα και αύριο, οπότε σίγουρα. Και σήμερα και αύριο, μπράβο. Και μεθαύριο πρέπει να είσαι. Είμαστε πιστοί στην έκθεση. Ναι, εντάξει, σωστό. Έτσι κι αλλιώς έχει ενδιαφέρον. Εδώ θα βρεις όλο τον κόσμο που θέλεις να βρεις. Ένα χειροκρότημα για τον Νίκο.